όχι να είναι αυτοί που να είναι τρομοκρατία στις γειτονιές και να είναι κανείς κλειδαμπαρωμένος και να μπαίνουν και από το φεγγίτι μέσα αυτοί οι διαρρήκτες και να κατοικούν παρανόμως στα σπίτια του κάθε φτωχού λαού και να τους βγάζουν έξω με τη βία και να ξαναγυρίζουν και να λέει αστυνομία δεν πάω, δεν ανακατεύουμε, έχουν μαχαίρι, έχουν πιστόλια. Μα αυτό είναι λοιπόν η αγάπη. Εάν η αγάπη οδηγεί εκεί, δεν είναι γνήσια αγάπη. Εδώ δεν θυσιάστηκαν λοιπόν ούτε οι Αραπάδες, ούτε οι Μομεθανοί, ούτε οι Σκοπιανοί, ούτε οι Αλβανοί θυσιάστηκαν για να είμαστε εμείς ελεύθεροι. Για να έχουμε εμείς ελληνική πολιτεία και δημοκρατία. Να τους δεχτούμε αυτούς. Μέχρι σημείου που να μην μας βλάπτουνε την εθνική μας αξιοπρέπεια, ταυτότητα, ομοιογένεια, την ορθοδοξία μας και να μην μας απειλούν την εθνική μας ασφαιρεότητα, να μην μας απειλούν την τιμή μας, την περιουσία μας, να μην μας απειλούν δηλαδή, να μην μας απειλούν ακόμα και την ζωή μας και το σπίτι μας. Τότε, αν δεν συμβαίνουν αυτά, τους αγαπάμε. Ελάτε, και χωράει ο τόπος, έχουμε ανεργία, έχουμε πλεόνασμα, θα λέγαμε, έργου, ελάτε όσοι είστε άνεργοι. Όχι να δημιουργούμε χίλια μύρια προβλήματα εμείς και να λέμε αγαπάτε αυτούς που ήρθαν εδώ. Μα εγκλήματα κάνουν αυτοί, σκοτώνουν, βιάζουν, ληστεύουν τόσα πράγματα αγάπη. Για αυτή η αγάπη λοιπόν είναι μορία. Αλλά να προχωρήσουμε και να συμπληρώσουμε. Κανένα κράτος λοιπόν δεν έχει ομοιογένεια 98,2% ως προς την Ορθοδοξία, ως προς το θρήσκευμα. Επομένως εδώ είναι άλλη κατάσταση. Και καταλήγουμε, υπενθυμίζοντας ότι η ελευθερία έκφρασης της γνώμης και η ελευθερία θρησκεύματος αποτελούν θεμέλια του κράτους, ναι, εδώ θεμελιώνονται κατά των τελειότερων τρόπων. Και ότι, δηλαδή, δεν είναι θεμελιωμένη η ελευθερία όταν γράφει το θρήσκευμα και πότε είναι θεμελιωμένη. Όταν θρησκεύει κρυφά για να κάνει προπαγάνδα. Όχι λοιπόν, όχι αυτές οι ατιμίες. Και καταλήγει, απευθύνει έκκληση στην ελληνική κυβέρνηση να τροποποιήσει οριστικά τις σημερινές νομικές διατάξεις ώστε να καταργηθεί εντελώς κάθε μνήμα, ακόμη και προαιρετική του θρησκεύματος, στο νέο ελληνικό δελτίο ταυτότητας και να μην ενδώσει στις πιέσεις που ασκούνται σήμερα εκ μέρους της Ορθόδοξης Ιεραρχίας ούτε στον υπερθεματισμό του εθνικισμού. Μας περνούν κουτορνήθια. Εθνικισμός η Αλβανία, εθνικισμός τα Σκόπια, εθνικισμός η Ιταλία και τελευταία μας ξεφούρνησαν ένα φρούτο, μας βγάλαν χάρτη που το βάλαν στην Ολυμπιακή που δεν περιέχει την Θράκη αλλά την κάνει η τουρκική τη Θράκη. Ναι, γιατί αυτή είναι η αγάπη τους. Εθνικιστές να είναι μόνο οι Γερμανοί και οι Ιταλοί και οι ΕΕ και εμείς να γίνουμε αφελληνισμένοι. Μα δεν είναι σωστό αυτό. Ποτέ δεν είμαστε εμείς εθνικιστές υπέρ των μέτρων. Είμαστε εθνιστές, μάλλον οφείλω να πω, υπετονίσθη ο εθνισμός μας. Γιατί μας ξυπνάνε αφού μας κοίμησαν μόνο με τα ωραία παραμύθια του σεξ, του ποδοσφαίρου, με τα ωραία παραμύθια των ντοκιματέρ που μας φέρνουν στο εξωτερικό. Μας ξυπνούν μόνο όταν είναι το μακεδονικό ή κάποια άλλα θέματα να μας απασχολήσουν. Λοιπόν, και καταλήγουμε ότι θα σχολιάσουμε και με άλλα το ψήφισμα αυτό του Ευρωβουλίου στην επόμενη εκπομπή, αγαπητοί τηλεθεατές, και να θυμίσω τώρα ποιοι είναι αυτοί που δεν είναι εθνικιστές. Ποιοι είναι λοιπόν οι Ιταλοί που μας υπέταξαν το 1940 και ποιοι είναι οι Φραγκολεβαντίνοι ένα παράδειγμα, της Σύρου Φερρυππίν. Τι έκαναν αυτοί. Όταν μπήκαν οι Ιταλοί λοιπόν μέσα στη Σύρο, αυτοί απειγόρευσαν τις καμπάνες των Ορθοδόξων Εκκλησιών να χτυπούν και χτυπούσαν τις Σουνίτικες και τις Παπικές καμπάνες μόνο. Τι άλλο έκαναν. Αυτοί υπηρέτησαν λοιπόν τον παπικό φασισμό και τον Μουσολίνι και με στολές ακόμα και των Ιταλών στρατιωτών. Εκτυπούσαν τους Ορθοδόξους, δεν άφηναν ούτε τα κρεοπολία να δίνουν κρέας στους Ορθοδόξους Χριστιανούς στην Σύρο. Κρατούσαν τα σφαχτά αυτά για να τα τρώνε όλα οι Ιουνίτες και οι Παπικοί. Σήκωναν σημαία ελληνική προτού μπουν μέσα εκεί οι Ιταλοί, δηλαδή σημαία ελληνική όταν πλησίαζαν τα Ιταλικά καράβια να καταλάβουν την Σύρο.
και έδειξαν και δείχνουν στην Σύρο μια τέτοια συμπεριφορά οι προσήλυτοι του Βατικανού που είναι μεν Έλληνες στην Ιθαγένεια, αλλά είναι παπικοί στο φρόνημα και στη συμπεριφορά και φασιστικοί. Να αναφέρουμε ένα άλλο παράδειγμα πολύ χαρακτηριστικό. Το 1991 λοιπόν στην Σύρο, όταν έγινε μια εκδρομή από την Αθήνα, ένα πούλμαν πήραν, νίκησαν να κάνουν περιήγηση στην Σύρο και ζήτησαν οι επιβάτες, οι εκδρομής, μια εκκλησία να εκκλησιαστούν, να λειτουργηθούν και να κοινωνήσουν. Και ο οδηγός του πούλμαν που ήταν Ουνίτης, ο παπίκος, τους λέγει είναι κλειστές οι ορθόδοξες εκκλησίες, δεν λειτουργούν, και τους πήγε στο χωριό Φίνικα για να κοινωνήσουν με την Όστια, να κοινωνήσουν από παπική εκκλησία. Βλέπετε λοιπόν ποιοι είναι αυτοί που θέλουν, αυτοί ακριβώς που θέλουν να καταργήσουν και το θρησκεύμα, ώστε ανεξέλεγκτα να ασκούν κάθε είδος προσιλητισμού. Αγαπητοί τηλεθεατές, θα απαντήσουμε στο σε αυτό το επιχείρημα, το ψεύτικο, ότι παραβιάζεται η θρησκευτική ελευθερία, με το διαβάζοντας αποσπάσματα του άθρου του κυρίου Μαρίνου στην επόμενη εκπομπή, για να δούμε, είναι ένα άθρο κάλτης της Αναστασίου Μαρίνου, και με αυτό θα προχωρήσουμε στη συνέχεια να δούμε τι διαφορά έχει η γνήσια χριστιανική μαρτυρία από τον προσλητισμό, έστω και τον καλόπιστο, με τον οποίο θέλουν να καλύπτονται οι παπικοί και να ενεργούν προσλητισμό. Ευχαριστώ λοιπόν που με παρακολουθήσατε. Θα συνεχίσουμε και θα συμπληρώσουμε και θα δούμε και πολλά άλλα ντοκουμέντα και δημοσιεύματα, και θα συμπληρώσουμε τώρα μόνο επικραματικά λέγοντας ότι το ψήφισμα αυτό του Ευρωβουλίου κατά λίγο είναι άκυρον, διότι προσκρούει το ψήφισμα του Ευρωβουλίου στον καταστατικό χάρτη του Ευρωβουλίου, που είναι η συνθήκη για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και προσκρούει λοιπόν στο άρθρο 2 των κοινών διατάξεων, στην παράγραφο 2 του άρθρου Α. Η παρούσα συνθήκη ανοίγει νέα φάση στη διαδικασία μιας διαρκώς στενότερης ένωσης των λαών της Ευρώπης, στην οποία οι αποφάσεις λαμβάνονται όσο δυνατόν πιο κοντά στους πολίτες. Εδώ είμαστε Έλληνες 98%. Δεν μπορεί να μας αγνοεί. Προσκρούει πάλι, για να συμπληρώσω και να ολοκληρώσω, στο άρθρο σίγμα ΤΑΦ των κοινών διατάξεων, που λέγει «Η Ένωση σέβεται την εθνική ταυτότητα των λαών της, των οποίων τα κυβερνητικά συστήματα βασίζονται στις δημοκρατικές αρχές». Η Ένωση λοιπόν σέβεται τα δικαιώματα αυτά τα οποία αναφέραμε. Και να αναφέρουμε τώρα και ένα άλλο άρθρο, μια άλλη παράγραφο. Το άρθρο 128, στη λέξη πολιτισμός, η κοινότητα συμβάλλει στην ανάπτυξη των πολιτισμών των κρατών μελών και σέβεται την εθνική και περιφερειακή πολυμορφία τους, ενώ ταυτόχρονα προβάλλει την κοινή πολιτιστική κληρονομιά. Λοιπόν, μας σέβεται ναι ή όχι η ΙΟΚ, και αν μπορεί, λέτε, με ένα πνεύμα, δηλαδή επικουρικότητας, είναι λάθος αυτό, γιατί στο ίδιο άρθρο 128 ορίζεται στην παράγραφο 5. Για να συμβάλλει στην υλοποίηση των στόχων του παρόντος άθρου το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με την διαδικασία του άθρου 189β, που διαβάσαμε μια παράγραφο, από διαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών, θεσπίζει δράσεις ενθάρρυνσης, χωρίς να εναρμονίσει τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις των κρατών μελών. Προσέξτε, η ΙΟΚ έρχεται συμβουλευτικά να ενθαρρύνει, χωρίς να εναρμονίζει τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις των κρατών μελών. Δηλαδή δεν έχει δικαίωμα η ΙΟΚ να επεμβαίνει στα εσωτερικά της ελληνικής νομοθεσίας και στην Βουλή των Ελλήνων και να πει: Βουλή, κακώς απέσυρες τροπολογία, κακώς ψήφισες νόμο το 1991, το νόμο 1988, κακώς ψήφισες νόμο περί υποχρεωτικής αναγραφής, κακώς απέσυρες την τροπολογία. Δεν μπορεί λοιπόν, το λέγει καθαρά στο άρθρο 128, η συνθήκη του Μάστρικ, στην παράγραφο 5 του άρθρου αυτού, ότι η Ευρωβουλή, η ΕΟΚ, έρχεται να ενθαρρύνει, να ενισχύσει την βούληση του κράτους, χωρίς να εναρμονίζει τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις των κρατών μελών.
Λοιπόν, δεν θα μας ορίσει η Ευρωβουλή ούτε η ΕΟΚ μέχρι κεραίες, μέχρι κι αν θα γράψουμε ή δεν θα αναγράψουμε το θρησκευό μας στην ταυτότητα. Αγαπητοί τηλεθεατές, θα συμπληρώσουμε και θα ολοκληρώσουμε στην επόμενη εκπομπή. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Χαίρετε.